Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες, κύριοι, να είμαστε πάλι, τα καταφέραμε και για την 5η, 9 Ιουνίου 2016, η εκπομπή on camera μπροστά από τις κάμερες, όπως πάντα, από το Σύρο στη Βιέννα, ζωντανά. Live που λέμε, live. Πριν λίγες ώρες γυρίσαμε από το υπέροχο νησί της Σύφνου, μεγάλη εορτή, τοπική εορτή της Παναγιάς της Χρυσοπηγής. Να ευχαριστήσω για την άψογη φιλοξενία που δεχθήκαμε και εγώ και οι συνεργάτες μου σε αυτές τις ολιγόρες, θα έλεγα, προσπάθειες που κάναμε να βρεθεί και η κάμερα του Σύρου στη Βιέννα για να καταγράψει αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις εξ αφορμής της εορτής της Παναγιάς της Χρυσοπηγής στο υπέροχο νησί της Σύφνου. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νίκο, τον κύριο Έπαρχο, την κυρία Μαρία, τη φίλη μου, τον Γιώργο και γενικά όλο τον κόσμο που είχα την ευκαιρία έτσι σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα, όσο συνάντησα, για την ανταλλαγή των απόψεων που πραγματικά ήταν και επικοδομητικές, αλλά αυτό το οποίο εισέπραξα ερχόμενος από το νησί της Σύφνου είναι αυτό το οποίο εισπράττω και από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία και στη Σύρο και στην Πάρο και, εν πάση περιπτώσει, λίγος πολύ σε όλη την επικράτεια. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό το περιβόητο σχέδιο ανάκαψης και τόνωσης του τουριστικού ρεύματος, του τουριστικού προϊόντος με τα πολλά εκατομμύρια, δυστυχώς προς το παρόν, από ότι φημολογούν και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεν είναι και σε αυτά τα οποία τουλάχιστον συμβαδίζουν με τα λεγόμενα των κυβερνητικών και παρακυβερνητικών και διαφόρων παραγόντων που έχουν σχέση με την προσπάθεια δημιουργίας εφόρου κλίματος. Είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αυτό το οποίο καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα για να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις ή, αν θέλετε, φρούδες ελπίδες με τις διάφορες παπαρολογίες, οι οποίες βέβαια τις βλέπουμε και τις αντιμετωπίζουμε εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι ακούμε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν από χείλη υπευθύνων ανθρώπων που λένε ότι έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. 5η σήμερα, 9 Ιουνίου, λοιπόν, να πω ότι την τώρα έχω ήχο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις διάφορες παρεμβολές. Ο σκηνοθέτης μου, ο Ρωμανός, τουλάχιστον είναι γρήγορος στις τεχνικές αποκαταστάσεις. Έχουμε μικρόφωνο. Ωραία, εντάξει. Να σε βλέπω για να επικοινωνούμε καλύτερα, Ρωμανέ. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή όλη την χθεσινή αρχιερατική παρουσία εσπερινό της Χρυσοπηγής θα τον μεταδώσει το Σύρο στη Βιέννα και
και τις ομιλίες όλων αυτών των επισήμων και υπολείπων θρησκευτικών ηγετών που βρέθηκαν στο ιερό νησί αυτό της Σύφνου. Θα μεταδοθεί αύριο στις 5 το απόγευμα περίπου, για να έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και όλοι οι τηλεθεατές που θέλουν να δουν, να βιώσουν και να εισπράξουν, θα έλεγα, αυτό το θρησκευτικό μεγαλείο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Σύφνο. Το θρησκευτικό αίσθημα, θα έλεγα έτσι, στην περίπτωσή μας, το οποίο πρέπει να υπάρχει, το αίσθημα που πρικοδοτεί τον άνθρωπο με δυνάμεις ηθικές, κυρίες και κύριοι, ομοί έχουν πίστη, έχουν πει κάποιοι, δεν αναμένεται να διαθέσει εαυτόν σε οποιαδήποτε αποστολή, πρόσκληση της πατρίδας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν και το θρησκευτικό αίσθημα, αυτό το λέω στην ψευτοαριστερή αυτή η κυβέρνηση, η οποία με τερατώδη ψέματα και με τρόπους περίεργους ψευτιάς κλπ. Έχει και κάποια σχέση όσον αφορά το θρησκευτικό αίσθημα. Ακούμε κατά καιρούς διάφορες θεωρίες και ζητήματα από υπουργούς όσον αφορά τα θέματα του θρησκευτικού αισθήματος των Ελλήνων. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εμείς, ο απλός λαός, ο κόσμος, να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα, την πίστη μας, γιατί, επαναλαμβάνω, το αίσθημα που πυρκοδοτεί τον άνθρωπο με δυνάμεις ηθικές και όχι μόνο, και αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη, κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορεί να διαθέσει και τον εαυτό του, όχι μόνο το ζητήσει η πατρίδα, αλλά και στο να συμβάλλει στην ανόρθωση όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και στη διατήρηση ενός έθνους, ενός κράτους, όπως λέγεται η Ελλάδα. Βέβαια, σε όλο αυτό τον Αρμακεδόνα, τον οποίο παρακολουθούμε, και οι επιπτώσεις ακόμη δεν έχουν φανεί, δειλά-δειλά φαίνεται ένα μικρό κομμάτι, μια χώρα υποκατοχή, με την συνενοχή πολλών, όχι μόνο κυβερνήσεων, αλλά και συμπολιτών, θα έλεγα, εδώ στην Ελλάδα, δείχνει ότι θα πρέπει να αναμένεται τουλάχιστον κάποια αντίδραση, κάποια εξέγερση, σε εισαγωγικά, με πολιτισμό, στο στυλ της Γαλλίας, θα έλεγα εγώ, που εξ αφορμής των εργασιακών ζητημάτων προσπαθεί αυτή η σοσιαλιστική κυβέρνηση του κ. Ολάντ να εφαρμόσει στην Γαλλική Δημοκρατία. Είδατε, και βέβαια δεν παρακολουθούν πολύ εύκολα οι Έλληνες, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά τα δείχνουν με το σταγονόμετρο, πώς αντιδρά και πώς τουλάχιστον έχουν δημιουργήσει ένα αραγές, συμπαγή, μέτωπο αντίδρασης απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προσπαθούν να εφαρμόσουν και αυτοί, φυσικά στην Γαλλία, στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις αυτής της μεγάλης χώρας που λέγεται Γαλλία. Να βάλω μία ανωτελεία, θα συνεχίσουμε όσον αφορά, έχω ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο από τις χθεσινές, θα έλεγα, εορταστικές εκδηλώσεις της Χρυσοπηγής, της Παναγίας της Χρυσοπηγής στη Σύφνο. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον εκλεγέντα πρόεδρο, τον μικρομολογιούχο, τον κύριο Γιάννη Τσολιά. Κύριε Τσολιά, καλησπέρα από τη Σύρο. Καλησπέρα, κύριε Στογγύλη, καλησπέρα στη Σύρο. Καλησπέρα στις Κυκλάδες, όλο το Αιγαίο, σε όλους όσους μας ακούνε. Μικρή διαφορά έχει πλέον, ο τίτλος δηλαδή αλλάζει, ουσιαστικά η προσφορά θα είναι η ίδια. Μιλάω πλέον σαν πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων, και σαν πρόεδρος έχω να πω σε όλους τους ομολογιούχους και σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι την κυβέρνηση, τον κύριο Τσίπρα, του Σανέλ, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία και υποσχεθήκανε στους ομολογιούχους λαγούς με πετραχίλια, το καλό που έχουν να κάνουν είναι να σκεφτούν, και υπάρχει τρόπος, επαναλαμβάνω, υπάρχει τρόπος να σκεφτούν πώς θα μεθοδεύσουν και πώς θα λύσουν το πρόβλημα των 15.000 αυτών οικογενειών. Πάντως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει στη θέση της με τον Νίκο τον Γκάλι να γυρίσει την μπάλα και να τη δείχνει πώς θα τη γυρίσει ο κύριος Τσίπρας. Η κυβέρνηση αυτή θα πέσει από τους ομολογιούχους αν η κυβέρνηση αυτή μας χοροϊδεύσει, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου, που μας τάξανε και αυτοί διάφορα, πήραν 200.000 ψήφους.
Έτσι και αυτή η κυβέρνηση που πήρε όλους τους ψήφους των ομολογιούχων. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Χαμένος πήρανε την αγάπη μας, τους βοηθήσαμε, δεν ζητήσαμε τίποτα, τους πιστέψαμε και σαν τίμη αποταμιευτές, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιώ, τίμη αποταμιευτές, πιστέψαμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εγώ τώρα σαν Γιάννης Σολιά, σαν πρόεδρος των ομολογιούχων, τους λέω έτσι και μας φερθούνε όπως μας φερθήκαν οι προηγούμενοι, μαύρο στο μαυρογιαλούρο, θα πέσει η κυβέρνηση αυτή από τους ομολογιούχους. Αυτό έχω να πω και κάτι ακόμα. Το θέμα των ομολογιούχων, επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, και δεν τα λέω αυτά τώρα για να τρομάξω κανέναν, θα τραβήξει πολύ. Όσο δεν το λύνουν, θα τραβήξει πολύ. Και έχουμε βρει κι άλλον τρόπο για να τραβήξει πολύ. Σε λίγο, ο τρόπος αυτός δεν είναι ακόμα κοινοποιήσιμος, θα το ανακοινώσουμε όμως σε λίγο χρονικό διάστημα. Όσο λύνει το δικό μας το πρόβλημα, τόσο το ελληνικό δημόσιο θα έχει να κάνει με εμάς. Και θα τραβιέται το πρόβλημα αυτό, θα τραβιέται. Εμάς μας έχουν ξεχυλώσει ψυχολογικά, έτσι. Όπως είδατε και εσείς, το θέμα πλέον είναι να μας δοθεί μια ηθική δικαίωση. Αλλά όσο το τραβάνε και δεν το λύνουνε, έχουμε βρει τον τρόπο τους, το λέω και θα το δούμε στην πράξη, να το τραβήξουμε τόσο πολύ εμείς, που το πρόβλημα αυτό θα κυνηγάει την κυβέρνηση μέχρι να το λύσει την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Και όχι επειδή το λέμε και να βγαίνουμε στους δρόμους και να παίρνουμε τους δούκες. Όχι, υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι. Πάντως, είμαστε αποφασισμένοι και όχι κουρασμένοι. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια, αν πιστεύουν αυτοί όλοι οι κύριοι. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Εμείς είμαστε άνθρωποι από όλες τις περιφέρειες, από όλη την Ελλάδα. Από πάνω από το πιο μεγάλο βόρειο σημείο της Ελλάδος μέχρι τη Γάβδο, ομολογιούχους έχει. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί δεν ήταν υπέτη για το PSI, μιλάω για αυτούς τους προτεργάτες, τον Βενιζέλο και την παρέα του, όλοι εκεί Χριστοδούλου, όλοι αυτοί που τώρα είναι διευθυντές και υποδιευθυντές σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα. Βασιστήκανε σε ένα και μόνο γεγονός. Μας θυσιάσανε σαν το πρόβατο της σφαγή, έτσι. 15.000 οικογένειες δεν τις λογαριάσανε καν, που αν αυτό γινόταν σε άλλες δημοκρατικές χώρες, γιατί στη χώρα που γίνεται στη δημοκρατία αποδείχθηκε ότι είναι η χώρα που ξεφτελίζει τον πολίτη. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι εμπνευστές του PSI το κάνανε γιατί βασιστήκανε ότι εμείς θα είμαστε σκορποχώροι. Δεν θα υπάρχει ομοιογένεια, γιατί δεν είμαστε συνδικαλιστές, δεν ήμασταν ούτε πρώην συνδικαλιστές, ούτε πρώην άνθρωποι που είχαμε να κάνουμε με τα κοινά, μπλεγμένοι με τα κόμματα, ούτε είχαμε κανένα κοινό φορέα να μας οργανώσει, δεν είμαστε ούτε στην ΟΛΜΕ, ούτε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε αστυνομικοί, δεν είχαμε τέλος πάντων, θέλω να πω, ένα κοινό φορέα, έτσι ώστε να καλούμε σε απεργία, να κατεβαίνουμε όλοι μαζί σε απεργία. Είμαστε άνθρωποι από διαφορετικές τάξεις, ομάδες, επαγγέλματα. Και όμως, αυτό το πράγμα που είναι πανδύσκολο να μπορέσει να παντρέψει όλους αυτούς τους ανθρώπους μια φωνή για να μπορέσουμε να μείνουμε στην επικαιρότητα 4,5 χρόνια, το καταφέραμε. Λοιπόν, αφού το καταφέραμε για 4,5 χρόνια, να είναι σίγουροι και οι κύριοι βουλευτές από τις Κυκλάδες που βγήκανε χάρη στους ομολογιούχους, που με πήρε μια φορά τηλέφωνο ο κύριος Συρίγος και μου λέει τι έκανε εκεί κάτω ο Άγκας, λέει. Τι έκανε με αυτό το όχι. Οι ομολογιούχοι, λέει, μαζί του τόσο κόσμο, λέει, πιο πολύ είχε 9 άτομα, 10, 15, 20 στο ναι και μαζέψανε 2.000 άτομα στο όχι οι ομολογιούχοι. Αυτά τα άτομα όμως οι ομολογιούχοι μπορούν να τα μαζέψουν και κατά της κυβέρνησης. Και ας τα ακούσουν όλοι. Δεν βγαίνω εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι που με αφήνει να μιλάω ελεύθερα, που με αφήνετε εσείς να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα, για να λέω πράγματα και να τους χαϊδεύω τα αυτιά. Θα λέω πράγματα που εκφράζουν το δικό μας πόνο τόσο χρόνο που έχουμε βαρεθεί τις υποσχέσεις και τις ψευχές. Θα σας πω κάτι, κύριε Τσολιά. Θα σας απαντήσω μάλλον με δύο ατάκες του σημερινού Πρωθυπουργού. Αλλά σε ανύποπτο χρόνο έλεγε ο Αλέξης ο Τσίπρας και απαντώ και ταιριάζει και σε εσάς, όπως και σε πολλά άλλα κομμάτια του ελληνικού λαού, γιατί οι τελευταίες κυβερνήσεις, η αλήθεια είναι αυτή, ότι κατάφεραν όλες οι κυβερνήσεις να επικρατήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός, να γίνει η τιμηματοποίηση και η σαλαμοποίηση των κοινωνικών τάξεων,
υπήρχε μια πολύ καλή μέθοδος, την οποία βέβαια την υπηρέτησαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τσίμπησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη συγκεκριμένη προπαγάνδα εκστρατεία την οποία καλλιέργησαν τα τελευταία χρόνια. Θα σας απαντήσω ως εξής λοιπόν, αυτά είναι λεγόμενα του Αλέξη του Τσίπρα, όχι σημερινά βέβαια. Όταν ένας λαός διεκδικεί, όση δύναμη και αν έχουν οι αντίπαλοι του, μπορεί να τα καταφέρει. Ως εκ τούτου λοιπόν, σας απαντώ με κάτι το οποίο έχει πει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Εσείς, η ομάδα σας, οι μικρομολογιούχοι, με την αλληλεγγύη και των υπολείπων συνανθρώπων, όταν διεκδικείτε, όση δύναμη και να βλέπετε απέναντι αντίδραση και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες και ενδεχομένως και από τις αυριανές, μπορείτε να τα καταφέρετε. Και θα τα καταφέρετε. Αυτό ας το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι θεωρούνται σήμερα νεόκοποι πολιτικοί και οι οποίοι προσπαθούν, λένε, να σώσουν τη χώρα, ισοπεδώνοντας βέβαια όλα όσα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και θανατώνοντας ή αν θέλετε αφανίζοντας τον ελληνικό λαό. Τώρα τι χώρα σώνουν δεν μπορώ να καταλάβω. Με την αδικία, με την αντισυνταγματικότητα, με τις εγκληματικές πράξεις και διάφορα νομοσχέδια τα οποία φέρνουν στη Βουλή, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε και οι ίδιοι οι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης και βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν και τα εγκληματικά αυτά μέτρα και τα αντισυνταγματικά, τα λένε δημόσια. Η δικαιοσύνη δεν κινείται. Δεν βλέπω να κινείται η δικαιοσύνη. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν στη δικαιοσύνη και δεν αναφέρω μόνο στη χώρα μας, έχουν μείνει στην ιστορία επειδή στάθηκαν στο ύψος της πραγματικής έννοιας τι σημαίνει δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν με την προσπάθεια η οποία γίνεται, με την πολιτική αυτή η οποία εφαρμόζεται, με το θράσος το πολιτικό, με το ψέμα το οποίο συνεχώς διωγγώνεται και ανακυκλώνεται και από τους προηγούμενους και από τους σημερινούς, ο κάθε επόμενος δηλαδή προσπαθεί με αυτά τα οποία κάνει και πράττει να δίνει συγχωροχάρτια στους προηγούμενους και να παίρνουν τα πάνω τους. Πρόσφατο ήμουν στη Σύφνο. Χθες συναντήθηκα με τον πρώην βουλευτή, με τον πρώην υπουργό και σημερινό βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του νομού των Κυκλάδων, τον κύριο Βρούτση. Είχε το θράσος δηλαδή μέσα στον ιερό χώρο της Χρυσοπηγής να μου πει ότι η κυβέρνηση αυτή, η σημερινή δηλαδή, νομιμοποίησε όλα όσα τουλάχιστον αυτός είχε υπογράψει. Και είχε το θράσος, θα το πω δημόσια απέναντι στο φαινόμενο αυτό, μέσα στον ιερό χώρο, να μου πει ότι εσείς ψηφίσατε αυτή την αριστερή κυβέρνηση και του απάντησα πολύ απλά ότι αυτή η ψευτοαριστερή κυβέρνηση, του είπα εγώ, γιατί τη θεωρώ ψευτοαριστερή κυβέρνηση, γιατί μια αριστερή κυβέρνηση δεν πράττει, δεν πολιτεύεται έτσι, δεν εφαρμόζει πολιτικές τέτοιες τις οποίες βιώνομαι, δεν με ενδιαφέρουν τι λένε οι δανειστές. Ας είχαν πάει σπίτια τους να είχαν αφήσει τους πρόθυμους βρούτσιδες και υπολείπους της Νέας Δημοκρατίας ή των προηγούμενων κυβερνήσεων να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο το οποίο τους επιβάλλουν οι δανειστές. Δεν μπορούσε να στηρίξει λοιπόν μια πολιτική άνοδο όλοι αυτοί οι αριστεροί και να εφαρμόζουν αυτές τις εγκληματικές πολιτικές. Και τι έδωσαν εκτός όλων των αποτελεσμάτων που θα έχουμε. Έδωσαν την αποενοχοποίηση όλων αυτών, όπως και του κυρίου Βρούτση, την παρουσία και σαν υπουργός και σαν βουλευτής, για να έρχεται σήμερα και να το παίζει αντιπολίτευση στη σημερινή κυβέρνηση που αυτός τα έχει υπογράψει, τα έχει ψηφίσει και τα έχει εφαρμόσει με το Ν και με το Σίγμα. Αυτό είναι περίσσιο πολιτικό θράσος. Και αναρωτιέμαι όλες αυτές οι τοπικές κοινωνίες που ακούν και δέχονται όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς το κάνουν, πώς το δέχονται. Δεν έχουν λίγο αξιοπρέπεια, λίγο συνείδηση να αντιληφθούν ότι αυτά τα οποία γίνονται όχι μόνο είναι τραγικά, αλλά θα είναι καταστροφικά σε οριζόντια κλίμακα και τη χώρα μας. Μιλάμε για πολιτικό θράσος πλέον. Μιλάμε πλέον ότι η κατάσταση έχει φτάσει ώστε, όπως το λέτε και εσείς, να ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Και αν μεταξύ τους μοιράζουν συγχωροχάρτια αυτοί οι κύριοι που είναι στο κοινοβούλιο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και ελάχιστες περιπτώσεις αυτές, ας γίνουν περισσότερες οι φωνές στην Ελληνική Βουλή και να αντιδράσουν και αυτοί. Πρέπει να γίνουν περισσότερες. Συγχωροχάρτη από τους ομολογιούχους
όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, δεν πρόκειται να πάρει κανείς. Κανείς, και το υπογράφω εγώ. Γιάννης Τσολιάς, ο πρόεδρος των ομολογιούχων. Μπροστά εγώ θα βγω πρώτος, αν αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή που σας θυμηθήκαμε όλοι κάτω στην Αθήνα, σας χειροκροτήσαμε, να είναι περήφανος ο λαός εκεί πέρα της Σύρου, που ο Σταμάτης ο Άγας είχε σημαίνοντα ρόλο σε όλη τη διαδικασία, γιατί το πράγμα είναι να συμμετέχεις. Και ο Σταμάτης συμμετέχει. Αν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες συμμετείχανε σαν τον Άγατο Σταμάτη και σαν άλλους περήφανους ανθρώπους, ο τόπος αυτός θα πήγαινε καλύτερα. Όπως και να έχει, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τις διαδικασίες που είχαμε, τις εκλογικές, όπου σας χειροκρότησε σύσσωμος ο κόσμος από κάτω, εκατοντάδες άνθρωποι, όταν ακούστηκε το όνομά σας, γιατί σας τιμάει αυτή η προσπάθεια που χωρίς κανένα κέρδος, το παραμικρό, μας δίνεται αυτή τη σημαντική στιγμή να λέμε την καθάρια φωνή της αλήθειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στογκύλη, ακόμη μια φορά. Και εγώ, κύριε Τσολιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, κουράγιο. Καλά, καλό βράδυ σε όλους. Και να ενωθούμε όλοι. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την Σύφνο, ένα μικρό βίντεο έχω ετοιμάσει. Αν ο σκηνοθέτης μου είναι έτοιμος να πάρουμε ένα μικρό δείγμα, θα μεταδοθεί όλη αυτή η θρησκευτική εκδήλωση αύριο στις 5 για όλους τους Κυκλαδίτες και ιδιαίτερα για τους Συφνιούς, ευχαριστώντας τους όλους βέβαια για άλλη μια φορά για την στην ολιγόρη αυτή η παρουσία που είχα και εγώ και οι κάμερες του Σύρου στη Βιέννα, στο υπέροχο νησί της Σύφνου. Πάμε να δούμε ένα μικρό δείγμα. Ένα τεχνικό πρόβλημα, μόνο ήχος λέει ακούγεται, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, αν δεν αποκατασταθεί για αυτό το τεχνικό μικρό πρόβλημα, πάρετε ένα μικρό δείγμα από το εορτασμό της Χρυσοπηγής. Αύριο στις 5 λοιπόν θα μεταδοθεί ολόκληρο, όσο υλικό τουλάχιστον κατέγραψαν οι κάμερες δια της παρουσίας μου στην Σύφνο. Όπως σας είπα, το τουριστικό προϊόν ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται στα νησιά μας και ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε. Ερχόμαστε, φίλες και φίλοι, στην πραγματικότητα, στην πολιτική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα, για να έχουν και την δυνατότητα και οι εκπρόσωποι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προστρέχουν στις περιφέρειές τους και να εμφανίζονται δημόσια. Χθες, παραδείγματι, στη Σύφνο, από τους κυβερνητικούς τρεις βουλευτές του νομού, ουδείς ενεφανίστη σε όλη αυτή την περίπτωση της εορτής, πασιμνιακής εορτής, στο νησί, στον εορτασμό της Χρυσοπηγής. Κανείς εκπρόσωπος, τουλάχιστον και της κυβέρνησης, αλλά και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκτός βέβαια, όπως σας προείπα, της παρουσίας του κυρίου Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εορτή της Χρυσοπηγής. Και αναφέρομαι σε κυβερνητικούς εκπροσώπους και σε κυβερνητικούς βουλευτές του νομού των Κυκλάδων, ουδείς. Αν και υπήρχε η πρόσκληση προς όλους αυτούς να εμφανιστούν. Αλήθεια, πού είναι ο Νίκος, ο Σερμαλένιος? Κύριε Σερμαλένιο, κύριε Αντώνη Συρίγο, θα επιθυμούσα για άλλη μια Πέμπτη να σε απευθύνω δημόσια πρόσκληση, επίσημα δημόσια πρόσκληση από αυτή εδώ την εκπομπή, να έρθείτε και να μας πείτε τι ακριβώς υπηρετείτε, τι ακριβώς ψηφίζετε και τι ακριβώς εμείς δεν έχουμε καταλάβει, οι πολίτες και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και φωνάζουν κυριολεκτικά. Υπάρχει ο πολιτικός πολιτισμός σε πολλούς. Μην δούμε εικόνες σαν και αυτή που παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο,
στον Δήμαρχο Μυτιλίνης, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, τη συμπεριφορά των κατοίκων απέναντι στο πρόσωπο του πρώτου πολίτη, του Δημάρχου της Μυτιλίνης, σε μια επίσκεψη σε ένα χωριό, με τις τραγικές συνέπειες που απορρέουν από την παρουσία των μεταναστών επί Μακρόν στις εστίες τους, στα χωριά τους, στα νησιά τους, δημιουργώντας όλη αυτή την ένταση και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι ανήμποροι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος, τα Δημοτικά Συμβούλια, οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια, αν θέλετε, να έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν τις συνέπειες όλης αυτής της εικόνας και όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργούνται, όπως σας προείπα παραδείγματι, και βλέπουμε αγανακτισμένους πολίτες να φέρονται με πολύ πολύ άσχημο τρόπο απέναντι στον Δήμαρχο, απέναντι στον πρώτο πολίτη του τόπου τους. Αλλά η αγανάκτηση, ή αν θέλετε και η ανικανότητα την οποία αποδεικνύονται στην πράξη, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάφορες περιοχές, είτε από την κυβέρνηση με τις άστοχες ενέργειες, με τους άστοχους χειρισμούς, αν θέλετε, σε μείζωνα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με την συνένεση, θα έλεγα, και ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικά αναρωτιέμαι τι ακριβώς θέλουν όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με την πολιτική σε οποιοδήποτε βαθμό να βρίσκονται και να έρχονται αντιμέτωποι με τις πραγματικές ανάγκες που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες πολλές φορές. Και έρχομαι βέβαια και λέω, γιατί αφορμή στέκεται και η δική μας Δημοτική Αρχή. Χθες είχαμε και την, από ό,τι πληροφορήθηκα, και την έκθεση ιδεών του Δημάρχου εδώ Σύρου Ερμούπολης από των πολλών πολιτών και παραγόντων και γενικά φορέων στα πεπραγμένα της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε αυτό το τελευταίο δίχρονο που έχει αναλάβει την διαχείριση των δημοτικών θεμάτων. Έγινε ένας απολογισμός, από ό,τι τουλάχιστον διάβασα λίγο στο διαδίκτυο, μία έκθεση ιδεώδη είδα, μία αναμάσιση εκτέλεσης κάποιων έργων, τα οποία βέβαια ήταν προηγούμενων δημοτικών αρχών, προσπάθειες της προηγούμενης και της σημερινής περιφερειακής αυτοδιοίκησης για κάποια έργα τα οποία τελείωσαν, τα οποία βέβαια έρχονται και κομπάζουν με περίσσιο θράσος, θα έλεγα, όπως και ο δικός μας εδώ κύριος Δήμαρχος, να τα οικειοποιούνται, λες και έχουν ολοκληρώσει ή αν θέλετε εφαρμόσει πολιτικά συστήματα τέτοια τα οποία μας έχουν οδηγήσει σε μια περαιτέρω ανακούφιση των δυσκολιών που βιώνουμε σαν πολίτες, σαν επιχειρηματίες, σαν καταστηματάρχες, σαν τοπική κοινωνία. Είναι ντροπή να δίδονται τέτοιοι τόνοι ή να προσπαθούν και ο κύριος Δήμαρχος, αντιγράφοντας πολλές φορές copy-paste και τους κυβερνητικούς παράγοντες, στο να δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα ότι προσπαθούν και θα κάνουμε, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια, τις διάφορες παπαρολογίες οι οποίες γράφονται ή αν θέλετε ακούγονται ή δημοσιοποιούνται στα καφενεία, να τις εκφράζουν επίσημα χείλη πολιτικών ανδρών ή γυναικών που βρίσκονται και υπηρετούν είτε στον πρώτο, είτε στο δεύτερο, είτε στον τρίτο βαθμό διοίκησης αυτών των δύσμυρων πολιτών. Θα πρέπει βέβαια και οι πολίτες να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι δεν είναι πλέον δέχτες εύκολοι, δεν γίνονται πλέον δέχτες εύκολοι στα διάφορα παραμύθια και στα διάφορα θα. Και για να το πετύχουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να έχουμε όλοι μας και να συμμετέχουμε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές αυτοδιοικήσεις στο κάθε νησί, στην κάθε τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή και ιδιαίτερα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης
υπηρετώντας σε διάφορους φορείς, είτε επιμελητήρια είναι αυτά, είτε εμπορική σύλλογη, είτε πολιτιστική, οτιδήποτε, θα πρέπει να αποδεικνύουν στην πράξη και σε εκδηλώσεις τέτοιες ή προσκλήσεις τέτοιες, να δηλώνουν τη συμμετοχή τους, να καταθέτουν τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις, γιατί δεν μπορεί ένας να αποφασίζει, παραδείγματος χάρη, για ένα νησί 30.000 κατοίκων, όπως είναι η Σύρος ή, εν πάση περιπτώσει, η Νάξος, η Πάρος, η Σύφνος και δεν ξέρω ποια άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχική διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων, στην συνδιαμόρφωση σχεδίων τέτοιων που να δημιουργούν στην πολιτική του αύριο και όχι εκθέσεις ιδεών και όχι εν κρυπτό ή προσπαθώντας με ευχολόγια, παρασυρμένοι από πολλές φορές από κυβερνητικά στελέχη, όπου και να ανήκουν, να αντιγράφουν και να γίνονται τα εξαπτέρυγα κεντρικών κυβερνητικών εφαρμογής πολιτικής τέτοιας που ζημιώνει και όχι επιλύει. Και μιλάμε και για την Σύρο, η οποία έχει τεράστια μα τεράστια προβλήματα και προσπαθούν να καλλιεργήσει και ο Δήμαρχος και οι διάφοροι συνεργάτες ένα κλίμα εφορίας ότι κάτι θα αλλάξει, χρηματοδοτώντας από το υστέρημά του ο Δημότης, παραδείγματος χάρη, εν μέρη διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές. Δεν θα τις κρίνω καλές ή κακές. Ότι θα βγάλεις από την αφάνεια την Σύρο και του κάνεις το μέγα τουριστικό προορισμό για να ζήσει τι, 30.000 ανθρώπους, ψυχές που βρίσκονται στην Σύρο, με πόσους επισκέπτες, με τι τουριστικές υποδομές, με ποια τουριστική επιχειρηματικότητα η οποία έχει αναπτυχθεί, αν θέλετε, μπορεί να δώσει δουλειά και ψωμί σε 30.000 κόσμο. Και βέβαια ακροβατώντας πολλές φορές ο Δήμαρχος να δημιουργεί με το διχασμό τον οποίο ή θελημένα ή αθέλητα, αν θέλετε, εγώ θα του καταλογήσω πολιτική ατολμία ή αν θέλετε πολιτική απειρία, να δημιουργεί διχαστικές τάσεις στην τοπική μας κοινωνία. Είναι τρομακτικά θέματα αυτά, αλλά για να αλλάξει και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και γενικά όλοι αυτοί, θα πρέπει να δώσετε το παρόν και το δικό σας, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να συμμετέχετε και εσείς. Θα πρέπει να κάνουμε στην πράξη την συμμετοχική δημοκρατία. Να το απαιτήσουμε από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε θέση ευθύνης, όπου και να υπηρετούν. Βάζω και εδώ μία ανατελεία. Θα τα πούμε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διασπαστική πολιτική η οποία εφαρμόζεται και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει σε ζητήματα τα οποία αγγίζουν ολόκληρες κοινωνίες ή περιφέρειες να υπάρχει ένα συμπαγές μέτωπο και αντίδραση, όχι με δελτία τύπου και με ευχολόγια, κερδίζοντας πάντοτε πολιτικό χρόνο, τάζοντας διάφορα τα οποία δεν ευσταθούν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, και να λέει στους συνδικαλιστές του Νεωρίου, παραδείγματος χάρη, πηγαίνετε να δείτε μια δεξαμενή κάτω στην Κρήτη, αν μπορείτε να την δείτε, για να έρθει στα ναυπηγεία Νεώριων για να πληρωθείτε τους μισθούς. Αυτά είναι και επικίνδυνα και φεδρά. Και από τους υπουργούς και από τους τοπικούς παράγοντες, αλλά και από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι γνωστή στους περισσότερους που τουλάχιστον εργάζονται σε αυτές τις μονάδες όπως είναι το Νεώριο, τα ναυπηγεία κλπ. Οι διαδικασίες. Τι προσπαθούν, να καλλιεργήσουν τι σε αυτούς τους εργάτες οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Σε αυτή την επιχείρηση η οποία βλέπει με το κιάλι το πλοίο ή τα πλοία για να έχει δουλειά, για να φύγει από το αδιέξοδο και την οικονομική ασφυξία που βρίσκεται. Είναι ζητήματα που θα πρέπει όχι να τα λύσει ένας ή δύο ή πέντε, όλοι μαζί, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
με μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της αλήθειας και της διαφάνειας και της νομιμότητας. Θα πρέπει να σταματήσουν τα παχιά τα λόγια. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα οποία καλλιεργούνται από διάφορους και εδώ στην Σύρο, με τους σεΐχηδες και με τους μεγάλους επενδυτές, οι οποίοι θα σας πω στους επόμενους μήνες τι περικλεί, γιατί προετοιμάζονται και τα σχέδια νόμου από την κυβέρνηση, τα οποία θα κουμπώσουν και σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είναι τα στρατόπεδα σε συνδυασμό με τα master plan. Ένα μικρό δείγμα πήρατε χθες προχθές με την υπογραφή εχώρησης του ελληνικού στον όμιλο του κυρίου Λάτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα, τα οποία θα έρθουν προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή, και τότε θα είναι ο εργατικός μεσαίωνας στην πραγματικότητα, στην πλήρη εφαρμογή και για την χώρα μας. Από ό,τι φημολογείται, κυρίες και κύριοι, θα φέρουν και ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αγγίζει και τους ναυτικούς μας, όπου και να υπηρετούν, στα πλοία κτοπλοείας κλπ. Θα αρχίσουν οι κινητοποιήσεις, θα το δείτε, πώς θα το παίξουν το επικοινωνιακό, για να διαλύσουν πάλι την αντίδραση η οποία θα υπάρξει, αντιδρώντας σε όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία προετοιμάζονται οι Έλληνες βουλευτές μες στη Βουλή να ψηφίσουν για άλλη μία φορά. Θα δημιουργήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις άλλα δυσάρεστα για τις τοπικές μας κοινωνίες. Θα φορτώσουν ένα μεγάλο μέρος όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι και τα μέσα ενημέρωσης τα οποία προετοιμάζονται, και θα φορτώσουν στους ναυτικούς μας που θα αγωνίζονται αντιδρώντας, απεργώντας ότι δεν έχουμε πλοία. Άρα λοιπόν η ζημιά του τουριστικού προϊόντος έγινε από τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν βασανιζόμενοι μέσα στις θάλασσες, να θαλασσοπνίγονται. Και θα τα φορτώσουν σε αυτούς τους δύσμυρους ότι έκαναν τις απεργίες, γι' αυτό καταστραφήκατε, θα πούν. Τα προλαβαίνω αυτά. Και θα ρωτήσω εγώ τον κύριο Σιρμαλένιο. Δεν ξέρεις, κύριε Σιρμαλένιο, ότι τώρα αρχίζει η τουριστική περίοδο? Γιατί μου φέρνεις το νομοσχέδιο εδώ? Για να αντιδράσει όλος ο κόσμος ο οποίος υπηρετεί. Είσαι και νησιώτης. Γιατί δεν το έφερες το Μάρτιο, εσύ και η κυβέρνησή σου, κύριε Συρίγο? Για να το φέρνεις το Νοέμβριο, πρέπει να το φέρνεις τώρα, με σούσεις του καλοκαιριού, για να αρχίσουν οι τριβές, για να κερδίσουμε αυτά τα οποία θα κερδίσουμε και στο επικοινωνιακό, αλλά και δημιουργώντας την αντίδραση από το υπόλοιπο κομμάτι, που θα παρακαλούν ή θα εκλυπαρούν ή θα βλαστημούν τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα απεργήσουν, αντιδρώντας αυτά τα οποία έχετε κατά νου να φέρετε σαν σχέδιο νόμου, νομοσχέδια, στην Ελληνική Βουλή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι πολιτική υποκρισία αυτό. Και βέβαια δημιουργείται και η διασπορά διχόνοιας, η οποία είναι τέχνη σε όλες τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είναι κανόνας αυτός. Διασπορά διχόνοιας, όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αρχιπελάγους, αλλά και ανάμεσα στις τάξεις. Είτε είναι ναυτική, είτε είναι στην ακτοπλοεία, είτε είναι επιχειρηματίες του τουριστικού προϊόντος, είτε είναι οδηγοί, είτε είναι ξενοδόχοι, είτε είναι εστιατόρες. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει και το αφιλόξενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο έχουν δημιουργήσει ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας όλα αυτά τα οποία υφίστανται όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία κλείνει μια μετά την άλλη. Έμεινε λίγο οξυγόνο στα νησιά, γιατί την υπόλοιπη Ελλάδα την έχετε ισοπεδώσει. Τον πρωτογενή τομέα τον διαλύσατε. Τα εγκλήματα που γίνονται εναντίον της χώρας από τις υπαλληλικές κυβερνήσεις της με τις εντολές των δανειστών δεν σκοτώνουν, διαβάζω εδώ, δεν σκοτώνουν μόνον για ένα διάστημα την οικονομία, αλλά την διαλύουν για πάντα. Να μην μπορέσει με κανένα τρόπο να σηκώσει κεφάλι παραγωγικά για τον επόμενο αιώνα τουλάχιστον, κύριοι αριστεροί βουλευτές, κύριοι αριστεροί της κυβέρνησης. Με αφορμή τη δίθεν ανάπτυξη και τον δίθεν ανταγωνισμό, καταφέρνουν να βάλουν τα φόπλακα στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας, που δεν είναι άλλη από την μοναδικότητα των γεωργικών της
και κατά συνέπεια κτηνοτροφικότης προϊόντων. Η Ελλάδα ποτέ δεν θα μπορούσε... Κάτσε να πατήσω να το διαβάσω, γιατί τώρα το βλέπω. Ακούστε εδώ, έτσι για να... Η Ελλάδα ποτέ δεν θα μπορούσε να χτυπήσει τις αγορές του κόσμου σε επίπεδο ποσοτήτων. Αυτό είναι αλήθεια. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας ήταν πάντα η ασύγκριτη ποιότητα των προϊόντων της λόγω της βιοποικιλότητας της ελληνικής γης. Η ελληνική φέτα, ύστερα από μάχη δεκαετιών, είχε κατορθώσει να λάβει γεωγραφική ονομασία προέλευσης, κυρίως γιατί το εγωπρόβιο γάλα με το οποίο παρασκευάζεται προέρχεται από ελληνικές φυλές που έχουν την δυνατότητα να βόσκουν σε αυτή τη μοναδική χλωρίδα. Τώρα μετά τον Καναδά εκχωρείται και σε αφρικανικές χώρες μετά την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προχθές υπέγραψε και η χώρα. Ακολουθεί το ελληνικό γιαούρτι, ενώ στην συμφωνία ως πακέτο είναι και οι ελιές καλαμών. Σημειωτέων ότι νωρίτερα είχε εκχωρηθεί χωρίς μάχη η μοναδική ποικιλία λιαδοελιάς κοροναίκης, την οποία εξέλιξαν οι Ισπανοί μετατρέποντάς τη σε κοντή ελιά και κατεβάζοντας δραματικά το κόστος παραγωγής της. Μη έχοντας κατοχυρώσει την πατέντα, την αφήσαμε να την οικειοποιηθούν οι Ισπανοί, όπως οι Τούρκοι το ελληνικό γιαούρτι και εσχάτως και οι Τσέχοι ή οι Καναδοί, οι Δανείοι και οι Γάλλοι τη φέτα. Σε ό,τι αφορά την ελληνική μαύρη ελιά καλαμών, είναι η μοναδική στον κόσμο, όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και για το γεγονός πως όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές μας, Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι, δεν μπορούν να την παράγουν και αναγκάζονται να την μαυρίζουν με χημική επεξεργασία. Είχε και αυτή κατοχυρωθεί ως προϊόν ονομασίας προέλευσης, αλλά οι συνθήκες του εμπορίου, όπως υποδηλώνει και η Διατλαντική Συμφωνία Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που βρίσκεται στα σκαριά, δείχνουν την τάση. Οι νόμοι του διεθνής εμπορίου δεν καταλαβαίνουν από κουλτούρες, ιστορία ή μύθους. Προς την κατεύθυνση αυτή και η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και οι φόροι σε κρασί, τσίπουρο και μπύρα που τείνουν να διαλύσουν την παραγωγική βάση της χώρας και να την παραδώσουν βορρά μαζί με τα προϊόντα της στις πολυεθνικές. Θέλω να συνεχίσω κι άλλο. Τα βιώνουν οι άνθρωποι της βιοπάλης στον πρωτογενή τομέα. Αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, εσένα εδώ Μαραγκός Γιώργος, αλήθεια, τι έχεις κατά νου στην ατζέντα της πολιτικής σου παρουσίας επί 2 χρόνια, απομένουν άλλα 2,5-3, δεν ξέρω πόσο για να ολοκληρωθεί η θητεία σου, στον πρωτογενή τομέα, αλήθεια, τι κάνεις? Σ' ακούω, λες, τι, για πες μου, για να καταλάβω κι εγώ. Αλλά είσαι στρατευτικός, γιατί και εσύ είσαι εργαλείο, όπως και πολλοί άλλοι δήμαρχοι, τέτοιων πολιτικών κυβερνητικών επιλογών των τελευταίων ετών. Διαχείριση, ούτε διαχείριση δεν μπορείτε να κάνετε. Όχι μόνο εσείς, αλλά πολλοί συναδελφοί σας. Αλλά αυτό θα πρέπει πρωτίστως να θορυβήσει τις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό λέω, συμμετοχή, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους τόπους, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Για να σώσουμε την χώρα θα πρέπει μέσα από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης να ανασυγκροτηθούμε και να πάρουμε πρωτοβουλίες εμείς σαν τοπικές κοινωνίες με μπροστάριδες τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Εάν δεν το καταφέρουμε, ζήτω που καήκαμε και στα υπόλοιπα κομμάτια. Άρα λοιπόν οι τελευταίες εστίες οι οποίες υπήρχαν στη χώρα ήταν εδώ τα νησιά. Το καλοκαίρι βέβαια έρχονταν και θα έρχονται ξένοι επισκέπτες. Εντάξει, δεν λέω όχι, κάτι κινούνταν στην οικονομία. Τοπικά. Και αυτό στοχοποιήθηκε βέβαια με εντολές των άλλων. Γι' αυτό βλέπετε το 1/4 της τιμής είναι φόρο, λέει, προϊστάμενης αξίας. Πού? Σε νησιωτικό χώρο. Νησιωτικός χώρος, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ο φόρος προϊστάμενης αξίας που ήταν μειωμένος εδώ στην περιοχή μας, γιατί είχε γίνει, κύριε Συρίγο, κύριε Συρμαλένιο? Έχετε διαβάσει τις συνθήκες προσχώρησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αλήθεια, κύριε Συρμαλένιο, γιατί σας είχα δει και σας είχα παρακολουθήσει πολλά χρόνια πριν
Πήγαινε ερχόμενο συνέχεια στα νησιά. Και εσείς και οι υπόλοιποι νεόκοποι, σημερινοί αριστεροί βουλευτές, ιδιαίτερα των νησιών, ξέρετε, έχετε υπόψη σας ποιο είναι το κόστος διαβίωσης των κατοίκων εδώ στα νησιά. Πού είστε εσείς εκπρόσωποι τους και ψηφίσατε την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας με συνοπτικές διαδικασίες. Τολμήστε να κυκλοφορήσετε. Ξέρετε αν υπάρχουν σοβαρές υποδομές σε ζητήματα που έχουν σχέση με την παιδεία, με την υγεία, με την κοινωνική πρόνοια, με τις συγκοινωνίες, με τις ακτοπλοείες. Έχετε υπόψη σας, κύριε Σιρμαλένιο και κύριε Συρίγο, τι ισχύει και τι επικρατεί εδώ στα νησιά, που είστε εσείς εκπρόσωποι. Έχετε συνέστηση τι ψηφίζετε. Για πέστε μας, σας προσκαλώ όποτε θέλετε να κάνουμε ένα διάλογο, να μας τα εξηγήσετε όλα αυτά. Αν ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τις συνθήκες προσχώρησης, αν γνωρίζετε το κόστος διαβίωσης των κατοίκων εδώ σε αυτά τα νησιά, ξέρετε, έχετε υπόψη σας. Ξέρετε τι, αν οι υποδομές είναι οι πρέπουσες, οι αρμόζουσες. Την υγεία τη βιώνουμε. Την παιδεία τη βιώνουμε. Εσείς φέρτε, λέει, γράφομαι και λοιπά, αυξήσεις. Πού πάνε αυτά, αλήθεια? Φόρος αλληλεγγύης, πιτιδεύματος, όλα αυτά, έμφυα, χαράτσια. Πού πάνε, ξέρετε? Έχετε θωρακίσει τον ομό σας? Είμαστε πλήρεις. Άρα λοιπόν είμαστε πλούσιοι. Έτσι νομίζετε εσείς. Έχετε υπόψη σε αυτή η εταιρεία εδώ, η ανώνυμη εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης, που διευθύνει η αφεντιά μου, εσείς, κύριε Σιρμαλένιο, επειδή είστε σχετικός. Για να μην αρχίσω και μονολογώ, σας προσκαλώ να έρθετε εδώ λοιπόν, όποτε θέλετε. Και εσείς και οι συνάδελφοί σας, αν θέλετε να φέρετε και εκπροσώπους συναδέλφους σας, ελάτε, πολύ ευχαρίστως. Αλλά να μας πείτε, να μας αιτιολογήσετε. Και θα είμαι εγώ, θα είναι κι άλλοι συναδελφοί μου και θα μιλήσουμε. Πολιτισμένα, με επιχειρηματολογία όμως, όχι με αερολογίες και μπουρδολογίες που τους έχετε μεταφέρει και στα όργανά σας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλοί από εσάς και τα κάνουν πράξη με συνοπτικές διαδικασίες. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, σας λέω, πάρτε πρωτοβουλίες, αναρωτηθείτε που ζείτε, γιατί αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν δεν μπορείτε να τα φανταστείτε καν. Ρωμανέ, έχουμε επικοινωνία με τον κύριο καθηγητή. Δεν ξέρω αν έχω και χρόνο. Τι ώρα είναι? Μονολογώ, μακρηγορώ βέβαια. Είχα πολλά και άλλα πολλά να σας πω. Αλλά θα πρέπει με πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών να πάρουμε άμεσα μέτρα. Εμείς, σαν τοπικές κοινωνίες, μίλησα με πολλούς και στη Σύφνο. Άμεσα, εφαρμογή, κάντε αυτά που είπαμε και αυτά που μου είπατε. Κάντε τα πράξη. Δώστε το πολιτικό σας μήνυμα, όχι μόνο στους βουλευτές, αλλά και σε όλη αυτή την κρατική μηχανή, η οποία λειτουργεί πολλές φορές σαν πλοκάμια ή σαν εξαρτήματα των κυβερνώντων. Και αυτοί οι οποίοι υπηρετούν σε τέτοιες δομές, θα έλεγα, ας γίνουν λίγο πιο ανθρώπινοι, για να μην έχουν την αντίδραση, τη μήνυ συνανθρώπων άλλων που υποφέρουν. Γιατί πραγματικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι καταγράφει η εφημερίδα ή τα μέσα ενημέρωσης τα μεγάλα των Αθηνών. Περάστε στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στις νησιωτικές και ελάτε να μου πείτε. Κύριε Σιρμαλένιο, σας προκαλώ, και κύριε Συρίγο, ελάτε όποτε θέλετε. Έχουμε γραμμή, ε? Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Κύριε Μητρόπουλε. Ναι. Καλησπέρα καταρχήν. Δεν μπορέσαμε την προηγούμενη Πέμπτη να σας πούμε και τα συγχαρητήρια που γίνατε παππούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρογγύλη. Αγαπητέ Κομινέα, τη μεγάλη μου κόρη απέκτησα δύο έμορφες εγγόνες. Και έτσι είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ, πολύ, πολύ ενθουσιασμένος. Χαίρομαι και σας εύχομαι τα καλύτερα. Θα πρέπει όμως να δημιουργήσουμε, ή αν θέλετε θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι μας, όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο, κύριε καθηγητά. Και δεν είναι μόνο η σημερινή αυτή η αυτοαποκαλούμενη ψευτοαριστερή κυβέρνηση. Γιατί χθες θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν, γιατί το είπα στον πρόλογό μου, επειδή βρέθηκα στη Σύφνο
Είχαμε την εορτή της Χρυσοπηγής, είναι μια πασιφναϊκή. Μάλιστα. Είναι δηλαδή πανηγύρια τα οποία πρέπει να διατηρούμε. Και το τοπικό χαρακτήρα, τα έθιμα, την ιστορία του λαού και των τοπικών κοινωνιών. Βεβαίως. Και βρέθηκα με τον πρώην συνάδελφό σας, τον κύριο Βρούτση, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή. Βρέθηκε, γιατί μόνο αυτός παρέστη στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή μέσα στην εκκλησία μου λέει εμένα προσωπικά, «Συ», λέει, «και οι υπόλοιποι βγάλατε αυτή την αριστερή κυβέρνηση και βιώνουμε ό,τι βιώνουμε». Του λέω, «Μιλάς, κύριε Βρούτση, εσύ, ο οποίος πήρε τη χρυσή ευκαιρία από την αυτοαποκαλούμενη, όπως εγώ τη χαρακτηρίζω, ψευτοαριστερή ελληνική σημερινή κυβέρνηση που σας αποενοχοποίησε και σας δίνει ρόλο και κάνετε αντιπολίτευση, εσείς που τα έχετε υπογράψει», του λέω. Όλα αυτά τα έχετε υπογράψει και εσείς. Τα έχουν ψηφίσει πανηγυρικά το τρίτο μνημόνιο 222 βουλευτές, κύριε Στρογγύλη, και τώρα προσποιούνται ότι οι εφαρμοστικοί νόμοι δεν τους εκφράζουν. Αλλά τους ποσοτικούς στόχους, το θεσμικό πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, το υπερταμείο, την υπερχρέωση της πατρίδας, την ενυπόθηκη περιουσία της πατρίδας, την έχουν υπογράψει, κύριε Στρογγύλη. Ακριβώς αυτό. Και ο κύριος υπουργός, πρώην υπουργός, ο κύριος Βρούτσης. Τον κόφτη τον έχουν υπογράψει, την αυτονόμηση του Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την αναγόρευσή της σε Υπουργείο Οικονομικών που δεν ελέγχεται από τους Έλληνες αλλά ελέγχεται μόνο από τους δανειστές. Όλα αυτά το θεσμικό πλαίσιο το έχουν υπογράψει και τώρα βεβαίως δεν πείθουν όταν προσποιούνται ότι δεν είναι συμμέτοχοι αυτής της τραγωδίας της πατρίδας. Σκοτώνουν την Ελλάδα και την έχουν σκοτώσει σιγά σιγά από πολλά χρόνια, 5-6 χρόνια θα έλεγα, πολύ έντονα φαίνεται αυτό. Αλλά θέλω να σταθώ σε ένα ζήτημα που απασχολεί και την Σύρο, κύριε καθηγητά. Μιλώντας σήμερα το μεσημέρι, πληροφορήθηκε και εγώ ότι προχώρησε μία κοινοποίηση κατασχετηρίου από το ΚΕΑΟ, αυτές προς το ναυπηγείο, προς την Νεόριο. Και το επικάλυψα ο αγώνας που έχετε δώσει εσείς προσωπικά, κύριε Στρογγύλη, και ο σταθμός σας και η οικογένειά σας είναι γνωστό στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Σήμερα επικάλυψα ότι χθες βράδυ, ανωνύμως δέχτηκα στο προσωπικό μου φάξ το κατασχετήριο κατά του ιστορικού ναυπηγείου. Και δεν σας κρύβω, με πήραν και κυβερνητικά στελέχη αν αυτό που είπα στο Μέγκα σήμερα είναι αληθές. Και τους είπα βεβαίως είναι αληθές. Και δήθεν, δεν θέλω να αιτιώμαι και να εγκαλογεύω, δήθεν να δεν το γνώριζαν. Μπορούν οι αρμόδιοι υπουργοί να μην γνωρίζουν ότι το ιστορικό του ναυπηγείου υπέστη χθες, τους κοινοποιήθηκε κατά σχετήριο επί του συνόλου της περιουσίας. Αυτές είναι αθλειότητες. Είναι αθλειότητες και δεν μπορούν να προσποιούνται ότι καλούν τον κόσμο για ανάπτυξη, κύριε Στρογγύλη, διαθέτοντας 400-500 εκατομμύρια. Αυτό είναι ο αναπτυξιακός νόμος που κομποριμονεί η κυβέρνηση και μια επιχείρηση τόσων χρόνων, τόσης ιστορίας, με τόσους εργαζόμενους που συντηρεί, στηρίζει, αιμοδοτεί την τοπική κοινωνία να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι να αγαναχτεί κάποιος που πρέπει να στηρίξουν τη σειρά, τις Κυκλάδες, το ναυπηγείο κλπ. Και δεν σας κρύβω ότι θεώρησα ως φίλος της σειράς και δικήσω να το αναδείξω αυτό το πράγμα και το ανέδειξα. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι για να με φωτίσετε, για να φωτίσουμε και τους τηλεθεατές μας. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η διοίκηση προσπαθεί να μπει στο προχευτικό κώδικα, στο άρθρο 106 και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει βέβαια να υπάρξει μια συμφωνία με τους πιστωτές της. Μεταξύ αυτών δεν είναι και το ΙΚΑ στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως, γιατί το ΚΙΑΟ δεν είναι ενταγμένο άμεσα. Είναι μια αυτόνομη περιουσία, κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, ναι, που έχει αυτονομία. Το πολύπαθο ιστορικό ναυπηγείο σας είχε βεβαίως οφειλές. Κάποτε είχαν αντιμετωπιστεί τα ζητήματα με κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά προκοινοποιήσεως κατασχετηρίων δεν μπορεί να ευθυδιάζονται κυρίως οι εργαζόμενοι. Η εργοδοσία μπορεί να έχει τις ευθύνες κλπ, αλλά οι εργαζόμενοι να μαθαίνουν
από έναν φίλο απλά στη Σύρου ότι υπήρχε αυτή η διαδικασία κατάσχεσης από δημόσια υπηρεσία, κύριε Στρογγύλη. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Απαράδεκτα, ναι, απαράδεκτα. Και με πήρε κόσμο σήμερα γιατί ξέρουν, μας παρακολουθούν που με τιμάτε στην εκπομπή σας και ο πρόεδρος, ο Μάρκος, ο Βουτσίνος, αλλά και άλλοι με πήρανε που ακούσανε, ενδιαφέρθηκαν για αυτά τα ζητήματα και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Δρούσος, είπε αυτή την έννοια. Κάλεσα, διότι δεν σας κρύβω, ανησύχησε και κυβερνητικά στελέχη αυτό το οποίο είπε, είπα στο ΜΕΓΑ, απεκάλυψα στο ΜΕΓΑ και δεν θέλω να πιστέψω ότι δήθεν ευκαιριάστηκαν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι αμέτωχοι αυτής της εξέλιξης. Θέλω να πω ότι έστω την τελευταία στιγμή να δείξουν το ενδιαφέρον για τη ΣΥΡΑ, για το πολύπατο, όπως είπα, αυτό το ιστορικό πυλώνα της τοπικής σας ανάπτυξης, βιομηχανίας κλπ. Μήπως εντάσσεται στο σταδιακό σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί χθες μάθαμε βέβαια ότι υπήρξε και ένα υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας την οποία διευθύνει ή κατέχει ένα μεγάλο μέρος ο κύριος Λάτσης με την περίπτωση της αξιοποίησης του ελληνικού. Κάτι αντίστοιχο προσπαθούν και εδώ οι τοπικοί παράγοντες, ο Δήμαρχος και κάποιοι άλλοι, με δια του κυρίου Καμένου, ξέρω, κύριε, με το στρατόπεδο. Η εξέλιξη που απεκάλυψα σήμερα στο κανάλι το ΜΕΓΑ ήταν κακή εξέλιξη. Δεν μπορεί να ευκαιριάζονται οι εργαζόμενοι, αλλά και η εργοδοσία. Δεν μπορούν να κοινοποιούνται απόγευμα μεσάνυχτα κατασχετήρια σε βάρος επιχείρησης που δίνει ψωμί, δίνει δουλειά, δίνει νεύρο στην τοπική κοινωνία, ζωογόνο νεύρο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ, γι' αυτό έκρινα σκόπιμο να αναδειχθεί, να παρέμβει η κυβέρνηση να διασωθεί τον αφηγείο, να πάρει δουλειές, να αντέξει η κοινωνία, να αντέξουν οι εργαζόμενοι. Αυτό το λέω και το αναπτυχιάζω, το λέω και το πιστεύω. Το καταλαβαίνω. Και θα κάνω και αύριο επαφές και κρούσεις να παρέμβει η κυβέρνηση να διασωθεί τον αφηγείο, να δουλέψει απερίσπαστο, να έρθουν δουλειές, να σηκωθεί η τοπική κοινωνία που βολοδέρνει. Αυτή είναι η άποψη. Πριν διακοπεί η τηλεφωνική μας συνομιλία, θα ήθελα έτσι να μου κάνετε και ένα μικρό σχόλιο, γιατί πληροφορούμε ότι θα υπάρχει κόφτης και στις συντάξεις, αλλά στις συντάξεις και κάτω των 1.300 ευρώ. Γιατί η κυβέρνηση είχε πει... Διότι και οι ίδιοι που τα ψήφισαν, καλά οι βουλευτές σας, δεν θέλω να πιστεύω ότι ο νόμο 4.000 σελίδων το διάβασαν σε 24 ώρες, όταν εμένα και το επιτελείο των 50 επιστημόνων που έχω στην ΕΝΙΠΕΚ θα μας πάρει μέχρι τον άλλο Ιούνιο, αντιλαμβάνεστε τώρα. Σωστά, ναι. Τον προσεκόμισα προχθές στο νόμο του κόφτη 3.767 σελίδες. Σε άπτεστα αγγλικά ο μισός νόμος. Με τεχνικούς όρους. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ρωτάτε τους βουλευτές σας πότε πρόλαβαν και διέβασαν 3.767 σε μία μέρα. Σελίδες σε μία μέρα. Άρα λοιπόν, δυστυχώς αποκαλύφθηκε τώρα που βγάζουν στο Υπουργείο της Εγκυκλίους μέρα με τη μέρα την ένταση της παρέμβασης της ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης, όπως λέω, και τις μειώσεις στις επικουρικές. Σήμερα εγώ εχθές το πρωτοαπεκάλυψα στην εκπομπή του Παπαδάκη τον Αντένα, σήμερα το είδα πρωτοσέλιδο νομίζω στον Εύρο Τύπο, αυτό που υπεστήριξα εχθές, ότι όχι μόνο πλήττονται αυτοί που σωρευτικά έχουν, κύρια και επικουρική, μεικτά 1.300, καθαρά 1.170, αλλά και όσοι έχουν λιγότερο. Και όσοι έχουν λιγότερο, κύριε Στρογγύλη, κρατάμε, λέει, προσωπική διαφορά για να τους μειωθεί αργότερα. Δηλαδή, εμπεγμός των περήφανων συνταξιούχων μας, εμπεγμός του απλού λαού. Άρα λοιπόν τώρα να καλέσετε και τους βουλευτές σας να τα εξηγήσουν αυτά, ιδίως σε αυτό το πρωτοσέλιδο που, επαναλαμβάνω, το είχα υπενιχθεί σε μια προηγούμενη εκπομπή σας ότι τέτοια έρχονται, τα είχε αποκαλύψει και η κυβέρνηση, τα είχε κρύψει ότι δήθεν δεν έρχονται μειώσεις στις καταναλωμένες συντάξεις, αλλά κόβοντας το ΕΚΑΣ σε 400.000 κόσμου, το ΕΚΑΣ είναι κύριες καταναλωμένες συντάξεις. Και να αφήσουν οι διάφοροι βουλευτές να λένε ότι δεν πλήξαμε τις καταναλωμένες συντάξεις, αφού όλες αυτές οι κύριες που έχουν ΕΚΑΣ και θα καταργηθούν είναι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Άρα λοιπόν ο κόσμος καταλαβαίνει τον επεγμό, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση βρίσκει πατήματα και περνάει
αυτά τα παράδεκτα νομοσχέδια, αγαπητέ Κομινέ. Αναρωτιούνται όμως πολλοί, βρέθηκα και στη Σύμφνο, μου λέει τι να κάνουμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να φυλαχτούμε, πώς μπορούμε να σώσουμε. Θα δώσει την απάντηση ο λαός. Δεν μπορεί αυτή η γενικευμένη κοινωνική επιδείνωση, η τριπλή, πενταπλή φόρειο, ένφια, ενώ έχει κριθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν, τουλάχιστον όλοι, ανεξαρτήτως ύψους περιουσίας, να πληρώνουν τουλάχιστον 30% κάτω, έρχεται η κυβέρνηση και κρατάει τους ίδιους ποσοτικούς στόχους για τον ένφια. Όλα αυτά δεν είναι δημοκρατία, κύριε Στοϊκή. Αυτό είναι ένας απόλυτος λιταρχισμός, δηλαδή λιτότητα, ακραία λιτότητα, με παραβίαση των αρχών της δημοκρατίας. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να εφαρμόζει αυτό τον σκληρό λιταρχισμό, κάτι που ούτε η Θάτσερ ούτε ακραία νεοφιλελεύθερα συστήματα δεν εφάρμοσαν σε βάρος ενός ιστορικού λαού όπως είναι ο δικός μου. Σκληρά μέτρα, δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για την τιμή που μου άνατε και που βεβαίως μου δώσατε ευκαιρία άλλη μια φορά να δείξω την αγάπη μου για τον κόσμο της εργασίας, του ναυπηγείου, του ιστορικού αυτού ναυπηγείου. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να προστατεύσουμε τη δουλειά, την εργασία, το μεροκάματο όλων αυτών των αξιοπρεπών ανθρώπων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν έχω και ρολόι, Ρωμανέ. Έχουμε χρόνο. Τι, τα τέλειωσα κιόλας. Μια ώρα και, πόση ώρα είμαστε. Η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του Αιγιαλού και της παραλίας στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που είναι καταρχήν ήπιες και συμβατές με τον προσδιορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση ύστερα από εξατομικευμένη κρίση της διοικήσεως, συνοδευόμενη από τα αναγκαία διαγράμματα με την οποία θα τίθενται και οι αναγκαίοι όροι και οι περιορισμοί εν ώψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υποπαραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του Αιγιαλού, προκειμένου να διασφαλιστεί και η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού. Τα ακούς, κύριε Παπαμανώλη? Κύριε Αντιδήμαρχε, για εσάς ήταν αυτό. Θα ήθελα κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσω. Η έλλειψη γνώσης και η αδυναμία που δείχνει η κοινωνία μας να ενημερωθεί σωστά επιτρέπει στο πολιτικό προσωπικό, όποιας βαθμίδας και να είναι της χώρας αυτής, να διαιωνίζει ανισότητες και αντιδημοκρατικές πρακτικές. Εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, φορέων, συνδικαλιστικών, εμπορικών συλλόγων και λοιπόν, τι κάνουν? Κύριε Ρούσο, του εμπορικού επιμελητηρίου Κυκλάδων, αναφέρουμε σε ονόματα έτσι τυχαία, δεν στοχοποιώ έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Αλήθεια, τι γίνεται με όλα αυτά? Καλά πάμε, έτσι? Πάμε πολύ καλά. Κλείνοντας λοιπόν, η πρόσκληση απευθύνεται στους κυβερνητικούς βουλευτές, στον Αντώνη τον Συρίγο, στον Νίκο τον Συρμαλένιο, στον άλλο δεν είχα και ιδιαίτερες, δεν τον ήξερα, τον τρίτο εδώ, τον γιατρό μας. Τι να πω, δεν έχει την, θα έλεγα, την κοινωνική παρουσία στον ομό των Κυκλάδων για να έχω τη δυνατότητα να ξέρω τι πρεσβεύει. Τον ήξερα σαν αριστερό μέσα από διάφορα τα οποία διάβασα. Δεν τον ξέρω. Αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο, τους οποίους έχω βιώσει και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι Κυκλαδίτες, και οι οποίοι είναι εκπρόσωποι μας σήμερα στην Ελληνική Βουλή, στηρίζοντας αυτές τις κυβερνητικές επιλογές, στηρίζοντας δια της παρουσίας τους και υπό τον φόβο πτώσεως της σημερινής ψευτοαριστερής κυβέρνησης. Εγώ, δικός μου χαρακτηρισμός, κύριε. Και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, αυτό είναι μεγαλύτερη κοροϊδία και ψεύδος, Αντώνη Συρίγο. Δεν πέφτει μια κυβέρνηση αν εσύ πεις, εγώ δεν ψηφίζω υπέρ του να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές φόρου προσθέμενης αξίας
που έχουν εκχωρηθεί με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα μας, ιδιαίτερα για το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα του Αρχιπελάγους. Ντροπή να τα λέτε και να είστε και νομικός. Καλό βράδυ. Κουράγιο, υπομονή. Αύριο στις 5 λοιπόν θα έχουμε τη μετάδοση της Παναγιάς της Χρυσοπηγής, βοήθειά μας. Παναγιά να μας βοηθήσει. Υπομονή, αντιδράστε, μονιάστε. Αποτρέψτε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία θα δημιουργηθούν εντέχνως. Ακούμε διάφορα τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια. Θα τα φορτώσουν βέβαια αυτά τα ευχολόγια τα οποία προσπάθησαν να σας πούν και να σας διωγγώσουν και έχετε κάνει προμήθειες για 30 εκατομμύρια τουρίστες. Παράδειγμα λέω, δεν χαίρομαι ίσα ίσα. Αλλά βρείτε τον τρόπο να διασφαλιστείτε κι εσείς φίλες και φίλοι, αποφεύγοντας αυτή τη δαγκάνα η οποία έχει έρθει εδώ να σας καταστρέψει και να μας καταστρέψει όλους. Για και χαρά, καλό βράδυ.